Με μια ξεχωριστή εκδήλωση άνοιξε τις πύλες της στη Δράμα η τέταρτη δραμινογνωσία, η εβδομάδα γνωριμίας με τα κρασιά της περιοχής. Η πόλη ζει στους ρυθμούς αυτής της εκδήλωσης και μάλιστα αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή όταν δειλά-δειλά το ξεκινήσαμε πριν από 2,5 χρόνια με τη βοήθεια και τη στήριξη του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη για να κάνουμε την πόλη των κρασιών, την πόλη της γιορτής και της διασκέδασης. Οι φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν ξεχωριστές ποικιλίες από τα εινοπλία της Δράμας και να γιορτάσουν για το κρασί στις γειτονιές της πόλης. Να προβάλλουμε τα ελληνικά κρασιά, τα δραμινά κρασιά, και όταν οι νέοι μας διασκεδάζουν, τα παιδιά της ηλικίας των υποσχέσεων, να έχουν σαν πρώτη επιλογή τα ελληνικά κρασιά, τα δραμινά κρασιά, τα πολυβραβευμένα και τα οποία πραγματικά έχουν μια άλλη δυναμική και είναι πιο φιλικά και πιο υγιεινά σε μια δύσκολη περίοδο. Πρόκειται για μια διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν όλα τα εινοπλία του νομού Δράμας με στόχο να κάνουν γνωστά στο ευρύ κοινό τα δραμινά κρασιά. Για το σκοπό αυτό συμμετέχουν και οι επαγγελματίες, οργανώνοντας εκδηλώσεις γευσηγνωσίας στα μπαρ της πόλης. Αυτό το τεράστιο μπουκάλι κρασί θα μεταφερθεί τις επόμενες μέρες στην κεντρική πλατεία της Δράμας, όπου την Παρασκευή θα ανοιχτεί και μενάδες, νύμφες του Διόνυσου, θα προσφέρουν δωρεάν δραμινό κρασί στον κόσμο. Στη χθεσινή τελετή έναρξης, το δραμινό κρασί έρεε άφθονο, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού κέντρισαν οι διάφορες Παρασκευές κοκτέιλ με λευκό και κόκκινο δραμινό κρασί. Τώρα εσένα σου ετοιμάζω ένα γλυκόψινο κοκτέιλ με σιρόπι μέντας, γυροπίτ, με σκοστημένο λεμόνι. Η αυλαία της φετινής δραμινογνωσίας θα κλείσει την Κυριακή με ανοιχτά τα καταστήματα, πεζοδρόμηση του κέντρου της Δράμας, διάφορες εκπλήξεις και συναυλία με το συγκρότημα ΕΚΜΕΚ.